Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες, συμπληρώθηκαν φέτος 42 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού στη χώρα μας. Είναι η πιο μακρά περίοδος σταθερότητας στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Ωστόσο, η πολλαπλή κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, κρίση οικονομική, πολιτική και κοινωνική, ανέδειξε τα όρια του πολιτικού συστήματος που διαμορφώθηκε μετά τη μεταπολίτευση. Ανέδειξε τις ελλειμματικές πτυχές της αντιπροσώπευσης, τις θεσμικές αδυναμίες στον έλεγχο της διαφθοράς, τα άλυτα ακόμα προβλήματα στις σχέσεις κράτους-πολιτών. Η κρίση κατέδειξε ότι η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητο και δεδομένο και κεκτημένο. Απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση και αγώνα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ακούγεται ηχηρότο λαϊκό αίτημα για τον εξορθολογισμό και την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και τη θωράκιση του κράτους δικαίου. Για την άρση των στεγανών ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία και την κοινωνία. Για την αναβάθμιση του ρόλου του λαϊκού παράγοντα στη λήψη των αποφάσεων και την ουσιαστική διεύρυνση της λαϊκής κυριαρχίας. Αυτό το αίτημα για τη θεσμική και δημοκρατική ανασυγκρότηση του κράτους υλοποιεί η κυβέρνηση της αριστεράς. Η πρόσφατη ψήφιση της απλής αναλογικής εγγράφεται ήδη ως ένας από τους εμβληματικούς σταθμούς σε αυτή την πορεία. Σήμερα εδώ, στη σκιά του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ανοίγουμε ένα νέο κύκλο. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το πλαίσιο των προτάσεων για την αναθεώρηση του Συντάγματος, για την εμβάθυνση της δημοκρατίας και περαιτέρω ενίσχυση της λαϊκής κυριαρχίας. Η επικείμενη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος μπορεί και πρέπει να γίνει μια χρυσή ευκαιρία συστράτευσης προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων για αυτό το σκοπό. Αυτό είναι το χρέος μας προς τις επόμενες γενιές. Μια δημοκρατική, παραγωγική και κοινωνικά δίκαιη Ελλάδα του 2021. Καλώς το βήμα τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αξιότιμοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, μας τιμάτε με την παρουσία σας σήμερα. Χθες έκλεισαν 42 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας.
42 χρόνια από τη στιγμή που άνοιξε ένας κύκλος σταθερότητας και δημοκρατίας με την πτώση της Χούντας των συνταγματαρχών. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Η χώρα και ο ελληνικός λαός πέρασαν από τον εθνικό διχασμό που ανατρέχει πίσω στον εμφύλιο πόλεμο στη δημοκρατική ομαλότητα. Περάσαμε από το κράτος των εθνικοφρόνων και την διαίρεση στο κράτος δικαίου και τις εγγυήσεις της πολιτικής ελευθερίας. Ήταν ακριβώς αυτή η πρωτόγνωρη αίσθηση ελευθερίας για το νέο ελληνικό κράτος που πυροδότησε 42 χρόνια πριν μια μεγάλη και μακρόπνοη λαϊκή κινητοποίηση για την ανασύσταση και επαναθεμελίωση όλων των δημοκρατικών θεσμών. Από την κατάργηση της βασιλείας μέχρι την οικοδόμηση του κοινοβουλευτισμού και από τις εγγυήσεις των ατομικών ελευθεριών μέχρι την αναγνώριση νέων κοινωνικών δικαιωμάτων. Από την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος μέχρι τις εγγυήσεις για την προστασία των πολιτών από το μακρύ χέρι του κράτους. Ήταν η περίοδος της αισιοδοξίας που απελευθέρωσε το ζωντανό δυναμικό της ελληνικής κοινωνίας και του λαού. Δυνάμεων που για χρόνια είχαν αποκλειστεί στο σκοτάδι της καταστολής και του αστυνομικού κράτους. Και η απελευθέρωση αυτή συμπαρέσυρε τότε την κοινωνική πλειοψηφία. Κατάργησε τις παλιές αντιθέσεις και δημιούργησε νέες. Με την δικαίωση του αιτήματος για δημοκρατία και ελευθερία ήταν το κοινωνικό ζήτημα η αντιπαράθεση μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου που πήρε τα πρωτεία της πολιτικής σύγκρουσης. Η Ελλάδα τελικά ευθυγραμμίστηκε με τις πολιτικές συγκρούσεις που κυκλοφορούσαν στο σύνολο των χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Όμως η διαδικασία της μεταπολίτευσης, όπως και κάθε κοινωνική διαδικασία, υπήρξε αντιφατική. Δεν χαρακτηρίστηκε μόνο από την έξαρση της λαϊκής συμμετοχής και από τις παρεμβάσεις του λαϊκού παράγοντα. Με το πέρασμα των ετών διαμορφώθηκαν νέοι πολιτικοί συσχετισμοί και νέα σημεία ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Ήδη από το 1981 ο δικομματισμός που έμελε να κυριαρχήσει για μια ολόκληρη τριακονταετία είχε λάβει τα βασικά του χαρακτηριστικά. Με το πέρασμα των ετών η μεταπολίτευση άρχισε σιγά σιγά να εξαντλεί τη δυναμική της. Η δημοκρατία από αίτημα και διεκδίκηση μετατράπηκε σε κάτι που το θεωρούμε δεδομένο, σαν ένα παλιό έπιπλο που είναι εκεί πάντα και δεν του δίνουμε επιπλέον σημασία. Οι κοινωνικοί αγώνες μετατράπηκαν σε αντιπαραθέσεις, πολλές φορές για την συντεχνιακή κατοχύρωση εγωτιστικών συμφερόντων. Η διαμάχη για το τι συνιστά το κοινό καλό υποχώρησε και τη θέση της πήρε για πάσα χρήση επίκληση ενός αόριστου και απροσδιόριστου δημόσιου συμφέροντος. Ενός δημόσιου συμφέροντος που χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει και να νομιμοποιήσει πολλές φορές τις πιο ετερόκλητες και συχνά άδικες αποφάσεις της εκάστοτε εξουσίας. Οι βασικές πολιτικές και ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές των πρώτων ετών της μεταπολίτευσης έδωσαν σιγά σιγά τη θέση τους στην τεχνοκρατική ιδεολογία. Στην ιδεολογία που αποδέχεται ότι οι λύσεις των κοινωνικών προβλημάτων δεν μπορούν να αποτελούν θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης ή οργανωμένης συμμετοχικής διαβούλευσης όλων των πολιτών. Μια ιδεολογία που αποδέχεται ότι οι εκάστοτε λύσεις στα κοινωνικά αυτά προβλήματα δεν προσδιορίζονται από τη θέση του καθενός μέσα στην κοινωνική ιεραρχία. Για αυτή την αριστοκρατική ιδεολογία δεν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές λύσεις ανάλογα με τα συμφέροντα που θέλει ο καθένας να εξυπηρετηθούν. Αντίθετα, η σωστή απάντηση βρίσκεται κάπου εκεί έξω, στην ίδια την πραγματικότητα που ανακηρύσσεται μία, ενιαία και αδιαίρετη. Άρα, στόχος της πολιτικής και του πολιτικού συστήματος, σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, είναι να βρεθεί ο ικανότερος τεχνοκράτης που θα ανακαλύψει
τη μία και μόνη ορθή απάντηση. Ο ικανότερος διαχειριστής που θα μπορεί να αντιληφθεί το δεδομένο και να τακτοποιήσει το οικονομικό νοικοκυριό σύμφωνα με τους δήθεν φυσικούς νόμους, τους νόμους δηλαδή της ελεύθερης αγοράς. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, 42 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον τόπο μας, ο κύκλος αυτός της μεταπολίτευσης κλείνει, έχοντας χαρίσει μία ανεκτίμητη και μακρά περίοδο κοινωνικής ειρήνης και δημιουργίας, αλλά έχοντας αφήσει και ένα κράτος με μεγάλες παθογένειες, που η κρίση και η συνακόλουθη επιτροπία των μνημονίων όχι μόνο δεν άμβλυναν, αλλά μεγέθυναν απελπιστικά. Το κράτος της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, του πελατιασμού και της γενικευμένης φοροδιαφυγής, της υπερίσχυσης τελικά του στενού ατομικού συμφέροντος έναντι του κοινού καλού, είναι ορισμένες από τις γνωστές σε όλους παθογένειες που μεγενθύνθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Θα ήθελα να το πω με μια φράση. Η οικονομική κρίση ήταν τελικά το αποτέλεσμα της ήττας της μεταπολίτευσης και όχι της κατήσχησής της, όπως ισχυρίζονται σήμερα εκπρόσωποι του παλιού πολιτικού συστήματος σε συνεργασία και συμμαχία με την τεχνοκρατική ελίτ. Το ερώτημα λοιπόν που έχουμε μπροστά μας, πάντοτε αμήλικτο ερώτημα στην ιστορία, είναι τώρα τι κάνουμε, τι να κάνουμε. Και η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να είναι η εθνική αναδίπλωση, όπως βλέπουμε να επιχειρείται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ούτε η αναπόλυση ενός μακρινού και ανεπίστρεπτου παρελθόντος, ούτε όμως και η κενή περιεχομένου επίκληση της καινοτομίας για να συγκαλυφθεί η επιθυμία να συνεχίσουμε σαν να μην συνέβη τίποτα. Η απάντηση στα σημερινά προβλήματα, στις νέες προκλήσεις και στη νέα πολιτική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε ιδιαίτερα την τελευταία εξαετία, δεν μπορεί παρά να είναι το πέρασμα σε μια νέα μεταπολίτευση. Γιατί πρέπει όλοι μας να παραδεχθούμε ότι η οικονομική κρίση και η μνημονιακή επιτροπία έκλεισαν βία τον κύκλο που άνοιξε 42 χρόνια πριν. Ανέδειξαν τις παθογένειες και τα διέξοδα του παλιού πολιτικού συστήματος. Σάρωσαν τα ίδια τα θεμέλια του δικοματισμού και των κοινωνικών του εκπροσωπήσεων και έφεραν στο προσκήνιο το λαϊκό αίτημα για πραγματική δημοκρατία με τις μεγάλες κινητοποίησεις των πλατιών πριν από λίγα χρόνια. Διαμόρφωσαν έτσι νέες πολιτικές εκπροσωπήσεις αλλά και νέες κοινωνικές διαιρέσεις. Θα έλεγε κανείς όμως ότι με όλα τα αυτά δημιούργησαν μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα. Για την επαναθεμελίωση της δημοκρατίας, την διεύρυνση των ελευθεριών και της λαϊκής παρέμβασης, για την ενίσχυση των κοινοβουλευτικών θεσμών, πέρα και έξω από τις δουλείες του πελατειακού κράτους και των μηχανισμών του, για την αποτελεσματική προστασία και διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων σε μια κοινωνία που έχει δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα τα τελευταία χρόνια από την πολιτική της λιτότητας, αλλά και για την οικοδόμηση νέων θεσμών λαϊκής συμμετοχής και διαβούλευσης που θα παράξουν από την αρχή την έννοια του κοινού συμφέροντος και του κοινού καλού. Γιατί το κοινό καλό δεν είναι κάτι δεδομένο από τα πριν. Αντίθετα, παράγεται καθημερινά και ο ορισμός του εξαρτάται άμεσα από το δημόσιο διάλογο και από τους ίδιους τους θεσμούς μέσα στους οποίους συντελείται αυτή η διαρκής διαβούλευση. Αυτή την ευκαιρία, επομένως, δεν μας επιτρέπεται σήμερα να την αφήσουμε να χαθεί. Είμαστε πολιτικά και ηθικά υποχρεωμένοι να την αξιοποιήσουμε. Στις προηγούμενες εκλογές του περασμένου Σεπτέμβρη, η κυβέρνησή μας έλαβε από τον ελληνικό λαό μια εντολή στο σύνθημα να τελειώνουμε με το παλιό, να αφήσουμε πίσω
όλα όσα χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Να αφήσουμε πίσω όλα αυτά που οδήγησαν στην πολιτική και οικονομική χρεοκοπία. Γιατί η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι κυρίως, θα έλεγα, το αποτέλεσμα μιας ηθικής και πολιτικής παρακμής. Το ζητούμενο λοιπόν σήμερα για παραγωγική ανασυγκρότηση προϋποθέτει την θεσμική και πολιτική ανασυγκρότηση της χώρας. Οι ευθύνες του παλιού πολιτικού συστήματος για την οικονομική και ηθική χρεοκοπία είναι τεράστιες. Και ο μόνος τρόπος για να βγούμε από την κρίση είναι να τελειώνουμε στα αλήθεια με το παλιό. Να τελειώσουμε με αυτά που μας έφεραν ως εδώ. Και πρώτα απ' όλα, να αλλάξουμε αυτό το κράτος. Να ξεπεράσουμε τις παθογένειες που μας κρατάνε κολλημένους στη μιζέρια της διαπλοκής, της διαφθοράς, της γραφειοκρατίας, που παράγουν κοινωνική αδικία, κοινωνικό αποκλεισμό και ανισότητες. Αυτή η πάνδημη, πιστεύω, απέτηση του λαού μας και ταυτόχρονα ξεκάθαρη εντολή του. Ξέρετε, καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να την υπηρετήσει από μόνη της, αν δεν έχει σύμμαχο τους ίδιους τους πολίτες, τον ίδιο το λαό. Θέλω λοιπόν σήμερα από εδώ, από την Βουλή των Ελλήνων, τον ναό της Δημοκρατίας, να απευθυνθώ σε όλες και όλους, όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου και πρώτα απ' όλα στους ίδιους τους πολίτες, τον ίδιο τον ελληνικό λαό, και να τους καλέσω σε ένα ευρύ, ανοιχτό και γόνιμο διάλογο για ένα νέο σύνταγμα που θα σηματοδοτήσει το πέρασμα σε μια νέα εποχή, στη νέα μεταπολίτευση. Για το σύνταγμα που θα οδηγήσει σε μια νέα Ελλάδα, την Ελλάδα του 2021. Έτσι ώστε στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, στην αυγή της τρίτης εκατονταετίας του ελληνικού κράτους, να μπορέσουμε να πούμε επιτέλους ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για μια αξιοβίωτη ζωή για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους πολίτες, για μια κοινωνία ευημερίας, δικαιοσύνης, ελευθερίας και ισότητας, για μια πολιτεία δημοκρατίας και αξιοπρέπειας. Φίλες και φίλοι, αναφέρθηκα πριν από λίγο στη σημασία που έχει όχι μόνο το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά το ίδιο ίσως και περισσότερο, η διαδικασία από την οποία θα φτάσουμε σε αυτήν. Γιατί η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει ο προειδεασμός, η πρόβα για τις μεγάλες δημοκρατικές αλλαγές που το Σύνταγμα του 21ου αιώνα προωθεί. Ο συντηρητικός κόσμος, το παλιό πολιτικό σύστημα αλλά και η τεχνοκρατική ελίτ θέλουν ενδεχομένως για άλλη μια φορά να περιορίσουν τη διαδικασία της αναθεώρησης στα στενά πλαίσια του Κοινοβουλίου. Να την μετατρέψουν σε μια τεχνική συζήτηση μεταξύ ειδικών για την διευθέτηση και απάντηση των μεγάλων ερωτημάτων της νέας εποχής, χωρίς όμως την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Ο φόβος απέναντι στη λαϊκή κρίση, ο φόβος για την κοινωνία, τις διαιρέσεις, τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις της, ο φόβος για την ίδια τη δημιουργική διαβούλευση μεταξύ όλων, θα έλεγα ότι πάντοτε υπήρξε χαρακτηριστικό μιας αριστοκρατικής αντίληψης και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στο περιεχόμενο των επιμέρους προτάσεων που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας από αυτή την πλευρά. Επιβεβαιώνεται και στην αντίληψη που αναδεικνύεται για το ποιος δικαιούται να εκφράζει γνώμη. Ποιος δικαιούται να διαφωνεί και να συμφωνεί. Ποιος δικαιούται να συνδιαμορφώνει αυτό το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η δική μας αντίληψη βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδο αυτών των αντιλήψεων. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν έχει νόημα μόνο ως αποτέλεσμα και ως κοινοβουλευτική διαδικασία. Αντίθετα,
μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το εργαστήριο για τη διαμόρφωση της πολιτικής κρίσης των ίδιων των πολιτών που θα αντανακλάται στο περιεχόμενο των προτάσεών τους. Γιατί η σύνταξη της πολιτείας, η συγκρότηση της πολιτείας γίνεται από το λαό, για το λαό και με τον λαό, όχι ερήμην του. Στην πραγματικότητα, σήμερα απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες για μια επανάσταση της δημοκρατίας στον τόπο μας. Για πρώτη φορά, από το λαό, με το λαό, για το λαό, να ορίσουμε το νέο μας σύνταγμα. Για πρώτη φορά, να αποφασίσουμε όλοι μαζί ποια Ελλάδα θέλουμε. Γιατί το μεγάλο θέμα, ο μεγάλος γρίφος της πολιτικής είναι με ποιους θεσμούς και με ποιες διαδικασίες, με ποιους μηχανισμούς μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των πολιτών αλλά και του πολιτικού συστήματος. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των συνταγματικών εγγύησεων. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με τον αποκλεισμό της δημοκρατικής διαβούλευσης και συμμετοχής, αλλά μόνο με τη διεύρυνσή της. Και αυτή η επανάσταση δημοκρατίας σε τίποτα δεν παραβιάζει, όπως κάποιοι ενδεχομένως θα σπεύσουν να πούν, το άρθρο 110 του Συντάγματος που ορίζει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για την αναθεωρητική διαδικασία. Αντίθετα, η αντίληψη αυτή, κινούμενη απολύτως μέσα στο πνεύμα των συνταγματικών επιταγών, διευρύνει και εξασφαλίζει τη λαϊκή νομιμοποίησή της. Διότι ο ρόλος των πολιτών δεν είναι απλώς να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν εμέσως με την ψήφο τους το περιεχόμενο μιας αναθεώρησης. Σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη, ο ρόλος τους είναι κύριος και στην ίδια τη διαμόρφωση των προτάσεων. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να θυμηθώ την ειρωνική αποστροφή του Ρουσό για την αγγλική αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Σας θυμίζω ένα απόσπασμα από το κοινωνικό συμβόλαιο. Λέει λοιπόν ο Ρουσό, ο αγγλικός λαός θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο, αλλά κάνει λάθος. Είναι ελεύθερος μόνον όταν εκλέγει τα μέλη του κοινοβουλίου. Μόλις αυτά εκλεγούν, η σκλαβιά επανέρχεται. Θέλουμε λοιπόν μια διαδικασία που θα εμπλέκει, θα οργανώνει, θα κινητοποιεί τους πολίτες. Μια διαδικασία ενεργού συμμετοχής των πολιτών και όχι μια διαδικασία περιορισμένη στους τέσσερις τείχους της ολομέλειας της Βουλής. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό σκοπεύουμε το Σεπτέμβριο να ανακοινώσουμε τη σύνθεση μιας οργανωτικής επιτροπής που θα αναλάβει τη διεξαγωγή μιας πλατιάς ανοιχτής διαδικασίας διαλόγου σε πανεθνική κλίμακα. Στόχος μας είναι σε πρώτη φάση να διοργανωθούν συζητήσεις για την αναθεώρηση σε όλους τους δήμους της χώρας με τη συμμετοχή επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, κινήσεων πολιτών και συλλογικοτήτων, αλλά και μεμονωμένων πολιτών. Και σε αυτήν την προσπάθεια προσβλέπουμε και στην βοήθεια και τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε δεύτερη φάση, τα συμπεράσματα από τη δημόσια αυτή συζήτηση θέλουμε να συγκεντρωθούν με την διοργάνωση 13 συνελεύσεων σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να διοργανώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις θεματικής διαβούλευσης, είτε με πρωτοβουλία της ίδιας της Οργανωτικής Επιτροπής, είτε με πρωτοβουλία από τις κινήσεις πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Ο διάλογος αυτός δεν μπορεί παρά να λάβει ακόμη ευρύτερες διαστάσεις μέσα από την δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας ελεύθερης πρόσβασης προς όλους, όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις τους, τις συμφωνίες και τις αντιρρήσεις τους. Μετά το τέλος αυτής της μεγάλης διαβούλευσης, την άνοιξη του 2017, η Οργανωτική Επιτροπή θα συγκεντρώσει τα αποτελέσματα του διαλόγου και θα παραδώσει την έκθεσή της σε όλα τα πολιτικά κόμματα, που από εκεί και πέρα θα πάρουν τη σκυτάλη για να εκκινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία όπως ακριβώς ορίζεται
από το άρθρο 110 του Συντάγματος και τον κανονισμό της Βουλής. Στο πλαίσιο αυτής ακριβώς της πρωτόγνωρης για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασίας διαβούλευσης, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν γόνιμες αντιπαραθέσεις απόψεων, νέες προτάσεις και σκέψεις που θα βαθύνουν το δημόσιο διάλογο, αλλά και τα μεγάλα πολιτικά διλήμματα. Ας μη φοβηθούμε τα διλήμματα, ας τολμήσουμε τις απαντήσεις αυτά, ας αφουγκραστούμε τη βούληση των πολιτών πάνω σε αυτά. Οι προτάσεις λοιπόν, φίλες και φίλοι, που σήμερα θα καταθέσω στην επίσημη έναρξη αυτής της διαδικασίας διαβούλευσης, έχουν στόχο να πυροδοτήσουν αυτό το διάλογο. Υπηρετούν όμως και ένα συγκεκριμένο στόχο, ένα νέο όραμα για την Ελλάδα. Μέσα από το νέο Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να γίνει το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Η δημοκρατία να συμβολίζει την παγκόσμια ταυτότητα και την εικόνα της χώρας. Και με βάση τις αξίες της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, να ξεκινήσει και μια νέα εποχή ανάπτυξης για τη χώρα. Δίκαιης ανάπτυξης. Όπου δεν θα ευημερούν μονάχα οι αριθμοί, αλλά κυρίως οι άνθρωποι. Και οι προτάσεις αυτές δεν μπορούν παρά να συνδέονται και να αντιστοιχούν με όλα όσα ανέπτυξα παραπάνω. Για την αξία της δημοκρατικής συμμετοχής και της ανάγκης για διεύρυνση της εμπλοκής των πολιτών στη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων. Με την απλή αναλογική, με την αναλογική εκπροσώπηση μάλλον των πολιτικών δυνάμεων, ώστε το Κοινοβούλιο να αντανακλά τους πραγματικούς πολιτικούς και ιδεολογικούς συσχετισμούς, με την ανάγκη για διαρκή και αποτελεσματικό έλεγχο της εκάστοτε κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της, με τη δυνατότητα εκ μέρους του Κοινοβουλίου να ασκεί πραγματικά την νομοθετική εξουσία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και με στόχο να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά όλοι παραπάνω σκοποί, καταθέτω ευθύς αμέσως στο δημόσιο διάλογο μια δέσμη αλληλοσυνδεόμενων μεταρρυθμίσεων στην αρχιτεκτονική του πολιτεύματος που αποτελούν τον πρώτο άξονα της πρότασής μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως όλοι γνωρίζετε, την προηγούμενη Πέμπτη η απλή αναλογική έγινε νόμος του κράτους. Πρόκειται για μια μεγάλη, μια ιστορική θεσμική τομή για το πολιτικό σύστημα. Η απλή αναλογική θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές και η Βουλή που θα προκύψει τότε θα υπόκειται στις ρυθμίσεις ενός νέου συντάγματος. Μέρημνά μας πρέπει να είναι το νέο Σύνταγμα να διαμορφώνει τους όρους μιας εύρυθμης και γόνιμης πολιτικής λειτουργίας στα πλαίσια ενός εκλογικού συστήματος που κατοχυρώνει την αρχή της ισοτιμίας της ψήφου. Το πρώτο μέτρο λοιπόν των προτάσεών μας για την αναθεώρηση είναι η συνταγματική καθιέρωση της απλής αναλογικής. Το δεύτερο μέτρο ως συμπλήρωμα και αντίβαρο γόνιμης εφαρμογής παγίως εκλογικών συστημάτων απλής αναλογικής είναι η λεγόμενη επικοδομητική ψήφος δυσπιστίας. Η υποχρέωση δηλαδή, η πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης να συνοδεύεται και από πρόταση βιώσιμη μέσα στο Κοινοβούλιο για νέα κυβέρνηση, για νέο Πρωθυπουργό. Πράγμα που όπως αντιλαμβάνεστε εξυπηρετεί το σκοπό της πολιτικής σταθερότητας. Στόχος της πρότασής μας είναι όπως ανέλησα η εμβάθυνση της δημοκρατίας και του ρόλου του λαϊκού παράγοντα σε κάθε πτυχή της πολιτικής ζωής, καθώς και η ανάδειξη του παράγοντα της λαϊκής κυριαρχίας στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε τόσο τη δυνατότητα άμεσης εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από το εκλογικό σώμα, όσο και τη δυνατότητα διενέργειας δημοψηφισμάτων για κρίσιμα ζητήματα με λαϊκή πρωτοβουλία. Πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προτείνουμε
τη δυνατότητα εκλογής του από το Κοινοβούλιο μόνο εάν εξασφαλίζεται η μέγιστη συνένεση των 2/3 της Βουλής στο πρόσωπό του. Η διερεύνηση αυτής της μέγιστης συνένεσης των 2/3 θα πρέπει να εξαντλείται σε 2 διαδοχικές ψηφοφορίες. Αν αποβούν άκαρπες, τότε η τρίτη ψηφοφορία θα ανοίγει στο εκλογικό σώμα, που θα αποφασίζει την εκλογή του Προέδρου με καθολική ψηφοφορία, που θα διεξάγεται ανάμεσα στους 2 πλειοψηφίσαντες υποψήφιους της τελευταίας ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο. Με αυτή την πρόταση ανοίγουμε τη συζήτηση για τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και παράλληλα βεβαίως ανοίγουμε και τη συζήτηση για τις αρμοδιότητές του. Πρότασή μας είναι μια λελογισμένη αύξηση των αρμοδιοτήτων του, με στόχο να ενισχύσουμε το ρυθμιστικό, σταθεροποιητικό και εγγυητικό του ρόλο, αλλά και για να εμπλέξουμε όποτε είναι αναγκαίο τον ίδιο το λαό στη διαδικασία εκλογής του, χωρίς όμως να διακόπτεται η θητεία της κυβέρνησης και να διαλύεται η Βουλή. Και η λελογισμένη αύξηση των αρμοδιοτήτων πιστεύουμε μπορεί να ενισχύσει το ρυθμιστικό ρόλο του Προέδρου χωρίς να αγγίζεται ο πυρήνας του πολιτεύματος. Για παράδειγμα, το δικαίωμα του Προέδρου να συγκαλεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών ή να απευθύνεται στη Βουλή για κάποιο σπουδαίο λόγο, αλλά και να παραπέμπει ψηφισμένο νόμο σε ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, αποτελούμενο αποκλειστικά από δικαστές, για να κρίνουν επί της συνταγματικότητάς του, κατά τον τρόπο που η ειδική σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας γνωμοδοτεί για τα προεδρικά διατάγματα. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης του αποφασιστικού και ελεγκτικού ρόλου του Κοινοβουλίου, προτείνουμε τη θεσμοθέτηση, πρώτον, θητιών για τους βουλευτές, έτσι ώστε κανένας βουλευτής να μην μπορεί να εκλέγεται αδιαλείπτος για πάνω από 2 συνεχόμενες κοινοβουλευτικές περιόδους ή για πάνω από 8 συνεχόμενα έτη. Δεύτερον, να θεσμοθετήσουμε την υποχρέωση πρωθυπουργός, εκτός φυσικά των υπηρεσιακών, πρωθυπουργός να ορίζεται αποκλειστικά αιρετός από το λαό, δηλαδή μόνο εν ενεργεία βουλευτής. Και εδώ βρισκόμαστε στον αντίποδα προτάσεων που αποθεώνουν τους τεχνοκράτες πρωθυπουργούς, αλλά και τους τεχνοκράτες υπουργούς. Λες και η βάσανος της λαϊκής κρίσης αποτελεί μειονέκτημα και όχι πλεονέκτημα για τα μέλη μιας κυβέρνησης. Έρχομαι τώρα στον δεύτερο άξονα των προτάσεών μας για το νέο Σύνταγμα, που αφορά την ενίσχυση των θεσμών άμεσης δημοκρατίας, για την αξία της οποίας νομίζω ότι έχω ήδη μιλήσει αναλυτικά. Αναφέρθηκα πιο πριν στη Λαϊκή Πρωτοβουλία για Διενέργεια Δημοψηφισμάτων. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε την υποχρέωση κύρωσης μόνο με δημοψήφισμα οποιασδήποτε συνθήκης μεταβιβάζει κυρίαρχες αρμοδιότητες του κράτους. Την δυνατότητα διενέργειας δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία και συλλογή άνω των 500.000 υπογραφών πολιτών για εθνικά θέματα. Την δυνατότητα διενέργειας δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία και συλλογή άνω του 1.000.000 υπογραφών για ψηφισμένο νόμο, με εξαίρεση βεβαίως νόμους που αφορούν τα δημοσιονομικά ζητήματα. Αλλά και τη δυνατότητα διενέργειας δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία και συλλογή πάλι άνω του 1.000.000 υπογραφών για νομοθετική πρωτοβουλία από τα κάτω, από τους ίδιους τους πολίτες. Γνωρίζω βεβαίως καλά τους φόβους και τους ενδιασμούς για τέτοιες τολμηρές προτάσεις. Και επίσης γνωρίζω ότι αυτοί οι φόβοι ενδεχομένως δεν προέρχονται μόνο από το συντηρητικό χώρο. Ο φόβος της λαϊκής κρίσης, ο φόβος της πολιτικής σύγκρουσης, ο φόβος για τη λειτουργία της δημοκρατίας,
Πιστεύω ότι είναι ενδεχομένως λογικό να υπάρχουν αυτοί οι φόβοι. Πιστεύω όμως βαθιά ότι είναι καιρός να αφήσουμε στην άκρη το φόβο απέναντι στη λαϊκή κρίση και να εμπιστευτούμε πραγματικά τη δημοκρατία στον τόπο μας. Να εμπιστευτούμε πραγματικά τον λαό, ακόμα και αν γνωρίζουμε ότι δεν είναι αλάνθαστος. Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω στον τρίτο άξονα της πρότασής μας, που αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Ο στόχος μας εδώ είναι να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ της αρχής διάκρισης των εξουσιών, της ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης, της ασφάλειας δικαίου, αλλά και του σεβασμού των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά το συνταγματικό έλεγχο, και επειδή πολλής λόγος έχει γίνει για τη συγκρότηση συνταγματικού δικαστηρίου που θα αντικαταστήσει τον διάχυτο και παρεπίπτοντα συνταγματικό έλεγχο των δικαστηρίων κάθε βαθμού, θέλω να πω ότι εδώ χρειάζεται προσοχή και συζήτηση σε βάθος. Διότι δεν μπορούμε να μετατρέψουμε τον δικαστή σε νομοθέτη. Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε την ανάγκη για ασφάλεια δικαίου αλλά και για ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης σε έναν κόσμο που διαρκώς μετασχηματίζεται. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί η χρυσή τομή και νομίζω ότι η θεσμοθέτηση ενός ειδικού γνωμοδοτικού οργάνου αποτελούμενου αποκλειστικά από δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων που σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας ή της Κυβέρνησης ή 120 βουλευτών, θα γνωμοδοτεί επιψηφισμένου νομοσχεδίου εντός συντομότατης μάλιστα προθεσμίας, βρίσκει το απαιτούμενο σημείο ισορροπίας μεταξύ των αρχών που θέλουμε να υπηρετήσουμε. Εξάλλου, η εμπειρία από το αντίστοιχο όργανο που γνωμοδοτεί επί των προεδρικών διαταγμάτων, νομίζω είναι περισσότερο από θετική. Ενίσχυση όμως του κράτους δικαίου σημαίνει και απαρέγκλητη τήρηση της αρχής της ισότητας μεταξύ των πολιτών. Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ρυθμίσεις που έχουν μετατρέψει υπουργούς και βουλευτές σε κάστα που απολαμβάνει ειδικά προνόμια και λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Είναι λοιπόν κάτι περισσότερο από αναγκαίο να καταργηθεί το ακατανόητο προνόμιο της ασυλίας και οι βουλευτές να αντιμετωπίζονται ποινικά όπως κάθε πολίτης με την πιθανή ενδεχομένως εξαίρεση για αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών της εθνικής αντιπροσωπείας. Και πάνω απ' όλα είναι νομίζω ανάγκη και να τροποποιηθεί ριζικά η διάταξη που ρυθμίζει τα περί της ευθύνης των υπουργών. Η κατάπτυστη αυτή ρύθμιση που θέσπισε στην πραγματικότητα το ακαταδίωκτο των υπουργών με την ειδική πρόβλεψη για την σύντομη παραγραφή των αδικημάτων των υπουργών και πρώην υπουργών. Αλλά εδώ νομίζω παραβιάζω ανοιχτές πόρτες καθώς ακόμη και οι συγητές της ρύθμισης αυτής στην αναθεώρηση του 2001 έχουν ή τουλάχιστον δείχνουν να έχουν κατανοήσει το τραγικό τους λάθος. Αν βέβαια ήταν λάθος και όχι μια συνειδητή επιλογή συγκάλυψης αδικημάτων. Θα φανεί λοιπόν. Κλείνω τις προτάσεις του τρίτου άξονα για την ενίσχυση του κράτους δικαίους με μια σύντομη αναφορά στις ανεξάρτητες αρχές. Η τεχνοκρατική ιδεολογία γνωρίζεται καλά ότι έχει αποθεώσει τη λειτουργία τους και επιθυμεί διακαώς την διαρκή διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς η βασική λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών είναι να αφαιρούν ύλη από το πεδίο της πολιτικής σύγκρουσης και να αναθέτουν τη ρύθμιση της ύλης αυτής σε ειδικούς. Με δεδομένη βέβαια την ολοένα και πιο τεχνική φύση της άσκησης εξουσίας, δεν αμφισβητώ την αναγκαιότητα ύπαρξης των ανεξάρτητων αρχών. Ανεξαρτησία δεν σημαίνει όμως και πλήρης απουσία κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο που οφείλουμε να θέσουμε στο δημόσιο διάλογο το ερώτημα για τους τρόπους ελέγχου των ανεξάρτητων αρχών,
αλλά και να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις προτάσεις πολλαπλασιασμού τους. Υπάρχει όμως εδώ και ένα ειδικό θέμα. Ειδικό μεν, με τεράστια πολιτική, οικονομική και κοινωνική σημασία δε. Προέκυψε, όπως ξέρετε καλά, με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπου η αξιωματική αντιπολίτευση, εκμεταλλευόμενη την αυξημένη πλειοψηφία που απαιτείται για τον ορισμό των μελών του, όχι απλώς δε συνένεσε, υπονόμευσε, αλλά εμπόδισε τελικά την νόμιμη συγκρότησή του. Πρέπει λοιπόν το νέο Σύνταγμα να περιέχει ειδική πρόβλεψη για τις αντίστοιχες περιπτώσεις, ώστε οι ανεξάρτητες αρχές να συγκροτούνται με νόμιμο τρόπο, ακόμα και με μικρότερες πλειοψηφίες, σε περίπτωση που τα 4 πέμπτα δεν συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ο τέταρτος άξονας της πρότασής μας για το νέο Σύνταγμα είναι αυτός που αφορά τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα. Για θέμα στο οποίο πρέπει να αποφευθούν οι συγκρούσεις και να αναζητηθούν οι ευρύτερες δυνατές συνενέσεις μεταξύ της πολιτείας, της εκκλησίας και των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό είναι νομίζω όριμο το αίτημα για την ρητή κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους, με διατήρηση όμως για ιστορικούς και πρακτικούς λόγους της αναγνώρισης της Ορθοδοξίας ως κρατούσας θρησκείας. Περιμένουμε λοιπόν και στο θέμα αυτό να κατατεθούν απόψεις, ώστε μέσα από εξαντλητική διαβούλευση να ανοίξει ο δρόμος για τον αναγκαίο εξυγχρονισμό των σχετικών ρυθμίσεων, χωρίς να θίγεται το θρησκευτικό συνέστημα κανενός. Και βεβαίως να προχωρήσουμε με την αναγκαία συνένεση και στην κατοχύρωση της υποχρεωτικότητας του πολιτικού όρκου στις ορκομοσίες των αιρετών του πολιτεύματος, των δικαστών και των υπόλοιπων δημόσιων λειτουργών όπου απαιτείται. Ο πέμπτος και τελευταίος άξονας, αλλά όχι ο λιγότερο σημαντικός, αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα και την ανάγκη για αναχέτηση ακραίων νεοφιλελεύθερων πρακτικών. Διότι το Σύνταγμα, αν και από μόνο του δεν είναι ικανό να προστατεύσει αποτελεσματικά τα κοινωνικά δικαιώματα, μπορεί σε κάθε περίπτωση να εμποδίσει ή να δυσκολέψει τη σάρωσή τους από την δυναμική της απορρίθμισης, την αυθόρμητη δηλαδή δυναμική που αναπτύσσει η ελεύθερη αγορά. Ειδικά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, θέλω να σταθώ σε δύο σημεία που δεν εξαντλούν φυσικά τη θεματική, αλλά για λόγους συγκυριακούς και μη, έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα. Το πρώτο σημείο αφορά την ανάγκη για ρητή απαγόρευση άρσης του δημόσιου ελέγχου των αγαθών του νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ έχουμε δύο αγαθά που συγκροτούν τον πυρήνα της ζωής και με τη φυσική και με την κοινωνική της έννοια. Και πρέπει να εγγυάται το Σύνταγμα ότι τα αγαθά αυτά θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο. Με μια διάταξη οδοδείκτη για την κοινωνία του 21ου αιώνα. Την κοινωνία των κοινών αγαθών που πρέπει να αποτελεί τον κανονιστικό ορίζοντα της κοινωνικής συμβίωσης. Το δεύτερο σημείο αφορά την σαφή και αποτελεσματική κατοχύρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως του μοναδικού μέσου για τον προσδιορισμό του μισθού. Διότι γνωρίζετε καλά ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ήταν ένα από τα κύρια θύματα της πολιτικής της τελευταίας εξαετίας. Και είναι ένα από τα κύρια θύματα της απορρίθμισης αγοράς εργασίας. Τόσο ώστε φτάσαμε στο σημείο προηγούμενες κυβερνήσεις με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου να ορίζουν τον κατώτατο μισθό. Και αυτή την πρακτική δεν μας επιτρέπεται να την αναπαράξουμε ποτέ ξανά στο μέλλον. Και φυσικά από μια τέτοια αρρύθμιση προστασίας των εργαζομένων δεν μπορεί να απουσιάζει και η συνταγματική κατοχύρωση της υποχρεωτικότητας της διαιτησίας.
διότι αυτό είναι το μοναδικό μέσο αποτελεσματικής πίεσης προς τους κοινωνικούς εταίρους να αποδεχθούν τη συμμετοχή αλλήλων στην συλλογική διαπραγμάτευση, αλλά και να σεβαστούν το αποτέλεσμά της. Φίλες και φίλοι, είναι προφανές ότι οι πέντε αυτοί άξονες δεν εξαντλούν τα πεδία στα οποία μπορεί να κινηθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Αποτελούν όμως ένα σκληρό πυρήνα μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην εμβάθυνση της δημοκρατίας, στη δημιουργία θεσμών διαβούλευσης αλλά και στην επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών αντιθέσεων με θετικό πρόσημο για την κοινωνική πλειοψηφία. Ο δημόσιος διάλογος, η διαβούλευση των πολιτών και η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι βέβαιο ότι θα αναδείξουν και άλλα ζητήματα. Θα παράξουν νέα ερωτήματα, αλλά και νέες ενδεχομένως απαντήσεις. Ακόμα και σε αυτά που έθεσα πιο πριν. Και είναι, ξέρετε, ακριβώς αυτό το οποίο προσβλέπουμε. Σήμερα δεν ήρθαμε εδώ για να κλείσουμε τις προτάσεις μας, αλλά για να ανοίξουμε με τις προτάσεις μας έναν πολύ ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο με τους πολίτες. Γιατί για μας το νέο Σύνταγμα, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι μονάχα υπόθεση των ειδικών και των πολιτικών, αλλά πρωτίστως υπόθεση των ίδιων των πολιτών. Γι' αυτό και ανοίγουμε το διάλογο, με στόχο οι τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα, με την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία, να λάβουν υπόψη την γνώμη των πολιτών. Και ανάλογα από τη δυναμική που θα λάβει αυτός ο διάλογος και τα διλήμματα που θα προκύψουν από την ίδια την κοινωνία, από τους ίδιους τους πολίτες, δεν αποκλείουμε να απευθυνθούμε και στους ίδιους τους πολίτες για κρίσιμα διλήμματα, ώστε να εκφράσουν γνήσια τη θέλησή τους με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Δεν αποκλείουμε δηλαδή, αν κριθεί σκόπιμο, ακόμη και διεξαγωγή δημοψηφίσματος, όπως δίνει τη δυνατότητα το ίδιο το Σύνταγμα. Και προφανώς αυτό το πιθανό δημοψήφισμα, για να προλάβω ενδεχόμενες αντιρρήσεις συνταγματολόγων, δεν θα ζητείται η έγκριση συγκεκριμένης συνταγματικής διάταξης, αλλά η απόφαση για μεγάλα πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα ζητήματα που ενδέχεται να περιληφθούν στη διαδικασία της αναθεώρησης. Φίλες και φίλοι, με αυτές τις σκέψεις, σήμερα, μια μέρα μετά την επέτειο των 42 χρόνων από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και 6 χρόνια μετά το ξέσπασμα μιας πρωτόγονης οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, πιστεύουμε ότι κλείνει ένας μεγάλος κύκλος και σήμερα με την πρότασή μας για τη δημιουργία ενός νέου συντάγματος μαζί με το λαό, μαζί με τους πολίτες αυτής της χώρας, επιθυμούμε να ανοίξουμε έναν καινούριο κύκλο. Καλούμε λοιπόν τους ενεργούς πολίτες. Καλούμε πρωτίστως τις νέες και τους νέους να ανοίξουν αυτή το δρόμο. Να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν μια καλύτερη Ελλάδα. Να δημιουργήσουμε μαζί τη νέα Ελλάδα. Για να αλλάξουμε όμως την Ελλάδα, για να αλλάξουμε το Σύνταγμα, δεν αρκούν μόνο οι συνενέσεις. Θα τις αναζητήσουμε όπου είναι εφικτό. Αλλά είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν και συγκρούσεις. Ξέρετε, το παλιό ποτέ δεν είναι διατεθειμένο να δώσει με συνένεση χώρο στο νέο, στο καινούριο. Δεν θα τις φοβηθούμε τις συγκρούσεις. Αρκεί να γνωρίζουμε πάντα ότι έχουν την νομιμοποίηση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας. Και ας μην ξεχνάμε, κανείς δεν χάρισε στους Έλληνες τη δημοκρατία. Αγωνιστήκαμε για τη δημοκρατία ξανά και ξανά και είναι κατάκτηση του λαού μας η δημοκρατία. Κανείς δεν χάρισε στους Έλληνες την ελευθερία. Η ελευθερία της έκφρασης, η θρησκευτική ελευθερία, η ισότητα των φύλων, ο ελεύθερος προσδιορισμός κάθε ανθρώπου δεν χαρίστηκαν. Κατακτήθηκαν. Κατακτήθηκαν από όσους πίστεψαν στις αξίες της προόδου, απέναντι στη συντήρηση, απέναντι σε κάθε μορφή συντήρηση. Και βεβαίως κανείς δεν χάρισε στους Έλληνες το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι κατάκτηση του λαού μας. Αυτόν που κάποτε
όταν το διεκδικούσαν, κατηγορούνταν ως επαναστάτες. Σήμερα βρισκόμαστε θαρώ σε μια αντίστοιχη συγκυρία, δύσκολη συγκυρία. Οι επιλογές που έχουμε ως κοινωνία είναι ξεκάθαρες. Ίσως πιο ξεκάθαρες από ποτέ. Είτε να μείνουμε προσκολλημένοι στο χθες, είτε να προχωρήσουμε μπροστά. Σε αυτό το δίλημα, ο λαός μας έδωσε 3 φορές απάντηση μέσα σε ένα χρόνο πέρυσι. Αποφάσισε να προχωρήσουμε μπροστά. Να αφήσουμε πίσω οτιδήποτε εμποδίζει την πρόοδο της χώρας. Να συγκρουστούμε με το παρελθόν. Να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει. Μια Ελλάδα πραγματικά ελεύθερη, αληθινά δημοκρατική, μια Ελλάδα με ισότητα και δικαιοσύνη, μια Ελλάδα στην οποία τα μεγάλα θέματα δεν θα κρίνονται από τους γραφειοκράτες και τους ειδικούς. Για όλα τα μεγάλα θέματα θα αποφασίζει ο λαός. Μια Ελλάδα χωρίς αδιέξοδα. Μια Ελλάδα στην οποία η δημοκρατία θα δίνει λύσεις για όλους. Αυτή είναι για μας η Ελλάδα του 2021. Η χώρα της δημοκρατίας, η χώρα της ελευθερίας. Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους να γυρίσουμε σελίδα. Να γίνουμε όλοι μαζί η πρόοδος που έχουμε ανάγκη. Να γίνουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες η αλλαγή που επιθυμούμε. Για πρώτη φορά ο λαός να αποφασίσει για το Σύνταγμα. Να πάρει τη δημοκρατία στα χέρια του, να πάρει το μέλλον στα χέρια του. Για πρώτη φορά η δημοκρατία στην εξουσία. Σας ευχαριστώ.